Ξεκινάμε μία ακόμη προεκλογική συζήτηση. Έχω την χαρά να έχω εδώ καλεσμένου σήμερα στο στούντιο 94 τρεις υποψήφιους, τρεις πολιτευτές, οι οποίοι έρχονται, στέκονται μπροστά μας και θέτουν τις δικές τους θέσεις, ξεδιπλώνουν τις δικές τους θέσεις ό,τι έχει να κάνει με τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Να καλωσορίσω λοιπόν και να καλησπερίσω τον κύριο Θοδωρίδου Λουμπέκη, υποψήφιο βουλευτή στο Ρέθυμνο, υποψήφιο βουλευτή Ρεθύμνου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλησπέρα και σε όλους όσοι μας ακούνε. Ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλό απόγευμα και από μένα, καλό απόγευμα στο κρατέ σας. Και ο κύριος Βαγγέλης Σοφίου, υποψήφιος βουλευτής στο Ηράκλειο με το ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Η συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική, το βλέπετε κι εσείς από τις επαφές που έχετε με τον κόσμο και τις περιοδίες τις οποίες κάνετε, έχει φουντώσει, έχει ανάψει για τα καλά. Και θέλω, κύριε Δουλουμπέκη, να ξεκινήσω με εσάς και να μου πείτε ποιο είναι το διακύβευμα τελικά των εκλογών αυτών. Γιατί το ρωτάω αυτό, είναι το ίδιο για τους υποψήφιους και το ίδιο για τον κόσμο, για τους πολίτες? Πώς πρέπει ένας πολίτης να ψηφίσει σε αυτή την κάλπη? Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν εξεδιπλωθεί δύο έντονα πολιτικά σχέδια. Ένα σχέδιο της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, ένα σχέδιο που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ανεπτυγμένο σε τρεις βασικούς άξονες για το πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τους μισθούς, την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων, να μειώσουμε τις τιμές ώστε να μπορέσει κάποιος να ζήσει με αξιοπρέπεια, όχι με πάσο και με πάσα πρόσβαση σε οτιδήποτε. Και τρίτον, πώς θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τα χρέη, που είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο που απασχολεί τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Και από την άλλη μεριά, ένα σχέδιο το οποίο το είδαμε να λειτουργεί από τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ένα σχέδιο το οποίο τελικά υπηρέτησε μέσω ενός άκρατου μηχανισμού της εσωροκέρδειας, υπηρέτησε πολύ μεγάλα συμφέροντα, πολύ λίγους ανθρώπους, συνήθως φίλους του κυβερνώντος συστήματος. Άρα εγώ δεν λέω, και το λέω συχνά, ότι δεν πιστεύω ότι οι δεξιοί, ας πούμε, είναι κακοί άνθρωποι, οι αριστεροί είναι καλοί άνθρωποι. Λέω το εξής, ότι έχουμε μια συντηρητική παράταξη που πιστεύει ότι αν ενισχύσει και ταΐσει πολιτικά το μεγάλο κεφάλαιο, αυτό θα σύρει την οικονομία μπροστά. Αυτό δεν έγινε ποτέ, διότι δυστυχώς αυτοί οι λίγοι παίχτες μέσω ενός μηχανισμού συγκεντρωτισμού αυξάνουν την απληστία τους και τα κέρδη τους, τα οποία συχνά στέλνουν στο εξωτερικό και δεν επιστρέφουν ποτέ πίσω. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα σχέδιο, ένα πολιτικό σχέδιο της Προοδευτικής Παράταξης, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που λέει ότι αν εμείς ταΐσουμε πολιτικά τα μικρά και τα μεσαία στρώματα, τότε αυτοί θα μπορέσουν να σύρουν την κοινωνία μπροστά. Αυτά τα δύο σχέδια συγκρούονται. Είναι δύο διαφορετικές πολιτικές προτάσεις. Είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Είναι συντήρηση ή πρόοδος. Είναι καθεστώς ή αλλαγή. Είναι συντηρητισμός ή δημοκρατία. Είναι δύο διλήμματα, ένα μεγάλο δίλημα με δύο διαφορετικές πολιτικές σχολές, δύο διαφορετικά πολιτικά σχέδια. Mm-hmm. Αυτό είναι και για μας αυτό που μεταφέρουμε και στους πολίτες, αλλά νομίζω ότι και όλοι οι υποψήφοι και οι δύο που βρίσκονται εδώ, πρώτα απ' όλα είμαστε πολίτες. Οπότε νομίζω ότι μιλάμε μέσα από τις ζωές μας κι εμείς στους ανθρώπους, στους καθημερινούς του τόπου. Mm-hmm. Κύριε Μπαριτάκη, ο κύριος Δουλουμπέκης μίλησε για τα διλήμματα που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο για τις κάλπες. Συμφωνείτε εσείς με αυτά τα διλήμματα? Κοιτάξτε, κύριε Σφακιανάκη, να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δικιά του αυτόνομη πολιτική πρόταση, το δικό του προγραμματικό λόγο, με ξεκάθαρες θέσεις. Και βέβαια αυτό που εμείς λέμε είναι για την επόμενη μέρα των ευλογών, αυτό που βιώνει σήμερα ο Έλληνας πολίτης, που είναι η καθημερινότητά του, που είναι η ακρίβεια των πρώτων υλών, η ακρίβεια στο ενεργειακό κόστος που δεν γίνεται καμία παρέμβαση, η ακρίβεια στα καύσιμα, στις πρώτες ύλες, στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, χωρίς δυστυχώς να υπάρχει καμία κυβερνητική κίνηση. Επίσης, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα προβλήματα που βιώνουν, ρυθμίσεις που ουσιαστικά δεν είναι ρυθμίσεις για τα χρέη των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών, που δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους, την λειτουργία τους, τα κόκκινα δάνεια, τα οποία μαζί με τους εγγυητές, σήμερα 3 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς να υπάρχει κάποιο φως, ειδικά με την απελευθέρωση μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, προτάσεις νόμους που ολοκληρωμένες που φέραμε στη Βουλή και δεν δέχτηκαν από την κυβέρνηση. Άρα είναι πολλά θέματα της οικονομίας, της κοινωνίας, της υγείας, ένα εθνικό σύστημα το οποίο δυστυχώς καταραίει, δεν υποστηρίζεται. Οι γιατροί, όσο και αν θέλουν να υπερβάλλουν τους εαυτούς τους, το νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και αν υπερβαίνει καθημερινά
τις δυνατότητές του, δεν φτάνει από μόνο του όταν δεν έχει τη στήριξη της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν, με συγκεκριμένες θέσεις, με συγκεκριμένες προτάσεις, διεκδικούμε ένα ισχυρό ποσοστό, διεκδικούμε τον προγραμματικό μας λόγο και πάνω σε αυτό είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Χωρίς τα πρόσωπα, θεωρούμε ότι τα τελευταία, οι τελευταίοι πρωθυπουργοί που έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 9 χρόνια την Ελλάδα δεν έχουν καταφέρει, έχουν δημιουργήσει προβλήματα, έχουν δημιουργήσει θέματα τοξικότητας. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε για τον Μητσοτάκη, τον άνθρωπο ο οποίος έκανε τις υποκλοπές, παρακολουθούσε τον αρχηγό του κόμματός μας, τον άνθρωπο που για το ΤΕΜΠΗ δεν ήξερε τίποτα, τον άνθρωπο που για την οικονομία δεν ήξερε τίποτα. Αυτές είναι οι απαντήσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι συγκεκριμένα τα θέματα και τα ερωτήματα με το οποίο κατεβαίνουμε σε εκλογές και τα οποία ζητάμε την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Θα πάμε σε λίγο και στα πρόσωπα. Κύριε Σοφίου, οικονομία και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, καταλαβαίνω λοιπόν και από τους συνομιλητές σας εδώ ότι μπαίνει πολύ ψηλά στην ατζέντα. Το ΚΚΕ τι λέει σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα δύο ζητήματα? Υπήρξαν πολιτικές οι οποίες στήριξαν την οικονομία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα? Και ποια είναι η δικιά σας ανταπάντηση σε αυτό? Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, ανεξάρτητα το ποιος ήταν στο κυβερνητικό θόκο, είτε μιλάμε για κυβερνήσεις μονοκομματικές είτε πολυκομματικές, είτε για κεντροδεξιές είτε για κεντροαριστερές, οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, σε κάθε περίπτωση ήταν στο δρόμο, να το πούμε έτσι, των δεσμεύσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κατευθύνσεις τις οποίες είχε, πάνω στις οποίες πάτησαν οι κυβερνήσεις και νομοθέτησαν για όλα τα ζητήματα, τα μικρά και τα μεγάλα, στην ουσία όχι απλά δεν βοήθησαν να ενισχυθούν τόσο οι μικροί επιχειρηματίες, τους οποίους αναφερθήκατε, αλλά και συνολικά τα λαϊκά στρώματα και οι εργαζόμενοι, δεν ενίσχυσαν το λαϊκό εισόδημα, δεν απέτρεψαν την ακρίβεια η οποία χτύπησε αλίπητα τους τα φτωχά και μεσαία στρώματα. Αντίθετα, όξυναν το πρόβλημα και με αυτή την έννοια για μας αυτό που κρίνεται και σε αυτές τις εκλογές δεν είναι το κατά πόσο αύριο θα υπάρχει μια κυβέρνηση σταθερή όπως επικαλούνται όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, η οποία γνωρίζουμε πια που θα βαδίσει και την επόμενη μέρα. Υπάρχουν οι δεσμεύσεις όλων των κομμάτων σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο προϋποθέτει ακόμα βαρύτερες θυσίες για τους εργαζόμενους και το λαό, το οποίο προϋποθέτει, στην ουσία θα μιλάμε για ένα καινούριο μεγάλο μνημόνιο. Άρα για μας, επειδή όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν στις βασικές κατευθύνσεις, όσο και αν έχουν επιμέρους διαφορές μεταξύ τους, σε κεντρικά ζητήματα, σε στρατηγικές κατευθύνσεις συγκλίνουν, από αυτή την άποψη για μας το κρίσιμο σε αυτές τις εκλογές, είτε μιλάμε για τις πρώτες είτε για τις δεύτερες αν προκύψουν, θα είναι να υπάρχει ένα ισχυρό ΚΚΕ, το οποίο πρώτα απ' όλα θα βάλει εμπόδια σε αυτή την πολιτική που είναι δεδομένο ποια θα είναι. Και όσο μεγαλύτερη δύναμη έχει το ΚΚΕ, τόσο, να το πούμε έτσι, από τη δική μας σκοπιά, θεωρούμε ότι θα είναι και πιο ασταθής η κυβέρνηση για να μην μπορεί απρόσκοπτα να περάσει τα μέτρα αυτά. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, χρειάζεται να αναδειχθεί ότι το κοινό έδαφος που υπάρχει ανάμεσα στα κόμματα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, ο λαός μία επιλογή έχει να κάνει. Το δίλημα δεν είναι αν θα είναι κάτι, αν θα είναι η κυβέρνηση σταθερή, αλλά αν θα είναι ο λαός δυνατός. Κύριε, βάλατε έτσι μια πρώτη βάση στη συζήτησή μας, ό,τι έχει να κάνει με το διακύβευμα λοιπόν των εθνικών εκλογών. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός, και αυτό έτσι είναι κοινή ερώτηση και προς τους τρεις σας. Ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός στην κοινωνία σε ό,τι έχει να κάνει με το σχήμα το οποίο, το κυβερνητικό σχήμα το οποίο θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές, είτε αυτή είναι στις 21 Μαΐου είτε είναι στις 2 Ιουλίου. Η συνεργασία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, και πόσο μάλλον όταν βλέπουμε πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι βάζουν ένα ναι μεν αλλά, ένα όχι αλλά, κάπου δεν είναι ξεκάθαρο από τους πολιτικούς αρχηγούς σε ποιες συνεργασίες θα μπορούσαν να προχωρήσουν και σε ποιες όχι. Και κύριε Δουλουμπέκη, βάλατε πριν ένα δίλημα, ή Τσίπρας ή Μητσοτάκης στις εθνικές εκλογές.
κανείς άλλος, δεν βλέπετε να μπορεί να προκύψει, ας πούμε, σε ένα κυβερνητικό σχήμα? Δεν ξέρω αν είναι, νομίζω θα ήταν στα όρια της πολιτικής ηθικής να προκύψει ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει εκλεγεί από το λαό και δεν έχει κριθεί από το λαό. Αυτή τη στιγμή θα πάμε σε μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα, η οποία θα συγκροτείται είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα ή βουλευτές προοδευτικών κομμάτων στο προοδευτικό φάσμα, είτε τη Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Άρα, για μένα το μεγάλο ερώτημα είναι ο κόσμος να επιλέξει ποιος θέλει να είναι πρώτος. Ποιο από τα δύο σχέδια θέλει να είναι πλειοψηφικό, του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας. Αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος, με ποιους βλέπετε να μπορεί να συνεργάζεται θα μπορούσε, και να φυσικά, συζητάει? Θα ήταν ένα, καταρχάς να πούμε κάτι, ότι η όποια συνεργασία θα πρέπει να υπερβεί πολιτικά πρόσωπα. Εμένα η μεγάλη μου διαφωνία είναι ότι δεν μπορείς να ξεκινάς τη συζήτηση ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχω με το Μητσοτάκη. Ή ότι εγώ δεν θέλω ούτε το Μητσοτάκη ούτε το Τσίπρα, αλλά θα φέρω ένα τρίτο πρόσωπο που δεν έχει κριθεί από το λαό και ξαφνικά θα γεννήσουμε νέους παπαδήμους. Είναι λίγο οριακό. Εγώ θα έλεγα το εξής. Ελάτε να δούμε πέντε βασικά πράγματα. Συμφωνήσω ότι όλα τα νέα παιδιά, τα βρέφη πρέπει να είναι στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Συμφωνήσω ότι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να φύγουν από το σπίτι των γονιών τους. Έχουμε νέα παιδιά με 5 ευρώ στην τσέπη και 1.000 ευρώ στο κεφάλι τους. Συμφωνείτε ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να μπορούν να έχουν μια επιδότηση ηνικίου για να μπορέσουν να ζήσουν τη ζωή τους αξιοπρεπώς? Συμφωνούμε ότι όσα παιδιά θέλουν να σπουδάσουν να μπορούν να μπουν στα πανεπιστήμια, ότι τα πανεπιστήμια είναι για τους φοιτητές και όχι για τους αστυνόμους? Με ποιους όμως θα μπορούσατε να βρείτε έτσι με κοινό πλαίσιο συζήτησης? Είναι και ο Γιάννης Βαρουφάκης ένα πρόσωπο στο οποίο θα μπορούσατε να συνεπάρξετε? Και ρωτάω για το Βαρουφάκη, κύριε Δουλουμπέκη, γιατί καταλαβαίνετε είναι ένα πρόσωπο το οποίο προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει και διατελέσει και υπουργός οικονομικός στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης ένα πρόσωπο που θα μπορούσατε να τα δείτε αυτά? Ακούστε, ο Γιάννης Βαρουφάκης που οραματίζεται Δήμητρες και παράλληλα νομίσματα κτλ. Δεν είναι ένας συνεργάτης. Ο Γιάννης Βαρουφάκης που θα μπορούσε να κάτσει μαζί μας και να πει ότι ναι, συμφωνούμε ότι χρειάζεται δημόσιο πυλώνα στη ΔΕΗ, ότι χρειάζεται δημόσιο πυλώνα στο νερό, ότι χρειάζεται δημόσιο πυλώνα στις τράπεζες. Ο Γιάννης Βαρουφάκης που θα δεχτεί ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για κατάσχετο λογαριασμό, για αφορολόγητο όριο 10.000, για καταρρίξη του τέλους επιτιδεύματος, ο Γιάννης Βαρουφάκης που θα έμπαινε σε αυτό το πλαίσιο μαζί με το ΠΑΣΟΚ σε ένα κοινό προγραμματικό πλαίσιο φιλοκοινωνικό και φιλοπροοδευτικό. Αυτοί όλοι είναι δυνάμεις συνεταίροι και συνεργάτες, πολιτικοί συνεταίροι και συνεργάτες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά δεν μπορεί κανείς να ξεκινάει λέγοντας, εγώ ας πούμε θα μπορούσα να πω ότι πολύ ευχαρίστω να συγκυβερνήσουμε με το ΠΑΣΟΚ κοινάλ, αλλά χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Άρα βάζετε θέμα προσώπου. Κύριε Μαριτάκη. Εγώ δεν το βάζω. Εγώ βάζω θέμα πολιτικών. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έβαλε θέμα προσώπων ή άλλοι βάζουν θέματα προσώπων. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ να συγκυβερνήσουμε με το ΠΑΣΟΚ χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε Μαριτάκη, βάζει το ΠΑΣΟΚ λοιπόν θέμα προσώπου. Και το ερώτημα τώρα, επιτρέψτε μου, βάζω ερωτηματικό στο τέλος. Γιατί έχει προηγηθεί και ένας Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος λέει, μίλησε για έναν άγνωστο χ πρωθυπουργό, στη βάση του ότι να συνεννοηθούμε, να συζητήσουμε, ναι, να μιλήσουμε με τα κόμματα, αλλά ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας. Κύριε Σφαγιάννη, το έχουμε πει πολλές φορές και θα το συνεχίσω να το λέμε. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Αν ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες πολίτες θέλουν τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό, θα τον εκλέξω. Αν θέλουν τον Τσίπρα πρωθυπουργό, θα τον εκλέξω. Από εκεί και μετά, εφόσον δεν εκλεγεί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, γιατί και ο Ανδρουλάκης κατεβαίνει και είναι ενδυνάμει πρωθυπουργός. Ο αρχηγός του κόμματος, έτσι. Όλοι οι αρχηγοί είναι και ενδυνάμει και διεκδικούν να είναι. Από εκεί και μετά, εφόσον δεν έχουμε αυτοδυναμία, αντιλαμβάνεσαι ότι και το ίδιο το Σύνταγμα επιτάσσει μια διαδικασία διευρυντικών εντολών. Εκεί λοιπόν εμείς λέμε προγραμματικές συγκλήσεις και προγραμματικές θέσεις. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα. Είπα και προηγούμενα τον Μητσοτάκη, ο οποίος παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη με τις υποκλοπές, χωρίς να έχει δώσει καμία εξήγηση. Πρωθυπουργοί που έχουν κυβερνήσει τελευταία χρόνια και έχουν δημιουργήσει θέματα. Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Τσίπρας βαρύνεται με ένα δημοψήφισμα που έκαμε στον ελληνικό λαό, τον οποίο κοροϊδεύσε. Εντάξει, άλλο είπε ο ελληνικός λαός με ένα συντριπτικό αποτέλεσμα. Μου επιτρέπετε μια ερώτηση? Όχι, δεν σας επιτρέπω. Σε λίγο, σε λίγο. Εγώ δεν σας επιτρέπω στον κύριο Τουλουμπέκη. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Το δημοψήφισμα είναι ένα όνειδος για το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι είπε συγκεκριμένα πράγματα, όχι μόνο δεν τα εφάρμοσε, ήρθε στη συνέχεια και έφερε το τρίτο μνημόνιο. Και μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ναι, τώρα το πόσο έξω είναι μέσω του δημοψηφίσματος. Να ολοκληρώσει ο κύριος Μπερντέξη και μετά το δημοψήφισμα. Απλά να μην σταματάμε την ιστορία στα μέσα. Το δημοψήφισμα έφερε το υπερταμείο, την εχώρηση δημόσιας περιουσίας, έφερε συγκεκριμένους φόρους κτλ. Είναι γνωστά όλα αυτά τα οποία. Θέλω λίγο να επαναφέρω τη συζήτηση. Εμείς τι λέμε? Πάμε, είπε ο Ανδρουλάκης, είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει άγνωστο σχήμα. Αυτό που λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα το λέει. Το Σύνταγμα τη χώρα
Το λέει ξεκάθαρα. Ότι από τη στιγμή που πάμε στις διερευνητικές εντολές και κανείς σας πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να έχει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, εκεί συζητούνται όλα. Αυτό λέμε και εμείς. Γιατί λέμε, έχουμε ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένες θέσεις. Δηλαδή, θα έρθει η Νέα Δημοκρατία και θα συμφωνήσει, ας πούμε, στα κόκκινα δάνεια που τα έχει απορρίψει. Θα έρθει να συμφωνήσει στην υγεία. Προτάσεις δικές μας που τις έχει απορρίψει. Θα έρθει να συμφωνήσει στην ακρίβεια, στο ενεργειακό, στη μείωση των φόρων που ήδη τα έχει απορρίψει με προτάσεις. Άρα που ζητάτε, έχουμε κάνει. Αν το Πασόκ καθίσει λοιπόν, να συζητήσει με κάποιο. Και βέβαια ξεκαθαρίζουμε, γιατί ακούσε το όνομα του Βαφά και εμείς στελέχη, πολιτικούς, αρχηγούς, υπουργούς που ήταν κάποτε σε κυβέρνηση, που θέλουν να φέρουν τη χώρα στη δραχμή, που εμείς ως πολιτικός φορέας στηρίξαμε. Και σώσαμε πραγματικά με συγκεκριμένες δύσκολες περιοχές και το πληρώσαμε. Mm-hmm. Το πληρώσαμε. Ενώ οι άλλοι λέγανε ευχολόγια. Και είδαμε τα ευχολόγια. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Είναι ξεκάθαρο. Θα ζητήσετε, κύριε Μπαρητάκη, εφόσον το πρώτο κόμμα έρθει και όταν θα λάβει τη διερευνητική εντολή, την Νέα Δημοκρατία. Θα λάβει το πρώτο κόμμα θα κάνει. Όταν λοιπόν το πρώτο κόμμα, αν υποθέσουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρώτο κόμμα που είναι είτε η Νέα Δημοκρατία είτε ο ΣΥΡΙΖΑ και καλέσει το Πασόκ για το πλαίσιο των διερευνητικών εντολών. Θα πρέπει το πρώτο κόμμα, όποιο και είναι αυτό, να υποχωρήσει ως προς τον πολιτικό αρχηγό και να πει ότι ξέρετε κάτι για να συζητήσουμε με το Πασόκ. Παίρνουμε ως δεδομένο ότι δεν θα είναι ούτε ο Μητσοτάκης. Ούτε ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Όταν συζητάς, κυρία Σφακιανάκη, σαφώς και συζητάς εφόλης της ύλης. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο. Και εμείς δεν θα πάμε τότε να το πούμε. Το λέμε τώρα. Δεν το λέμε μετεκλογικά. Το πλαίσιο της συνεργασίας που είναι το πρόγραμμά μας, mm-hmm. οι θέσεις μας, το πολιτικός μας σχεδιασμός και προγραμματικές θέσεις, το βάζουμε τώρα. Mm-hmm. Το τι θα κάνουμε και έχουμε πει και τα δύο πρόσωπα ότι δεν το έχουμε πει από τώρα. Δεν θα έρθω μετά και θα βάλουμε κάποια έκπληξη. Άρα το έχουμε πει, το έχουμε πει στον Έλληνα πολίτη, το έχουμε πει σε όλο το πολιτικό φάσμα. Άρα η επόμενη μέρα το πλαίσιο με το οποίο θα συζητήσουμε για μας τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο. Ωραία. Και έχουμε απορρίψει, το λέω, πολιτικούς που θέλουν να κάνουν νομίσματα ή να βάλουν τη χώρα σε κίνδυνο από την ευρωπαϊκή τους πορεία. Θα επιστρέψω σε εσάς, γιατί καταλαβαίνω ότι θέλετε να κάνετε και περαιτέρω σχόλιο και εσείς, κύριε Μπαρητάκη, και εσείς, κύριε Δουλομπέκη. Κύριε Σοφίου, το ΚΚΕ έχει απορρίψει οποιαδήποτε συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία. Λέει, δεν συνεργάζομαι. Θέτω το δικό μου βάρος ως κόμμα και ως πολιτική ύπαρξη μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχω συγκεκριμένη στόχευση και ρωτάει ο κόσμος γιατί το ΚΚΕ απορρίπτει οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασία. Δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει τα πιστεύω του και τα θέλω του και προς όφελος φυσικά των Ελλήνων μέσα σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Για μας, για το ΚΚΕ, είναι ένα ζήτημα μέσα σε τι όρους και σε τι συνθήκες και υπό τι προϋποθέσεις συμμετέχουμε σε μια διακυβέρνηση. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή ξέρουμε ότι σε αυτή τουλάχιστον τη φάση οι προϋποθέσεις είναι πολύ συγκεκριμένες και είναι το αντιλαϊκό πρόγραμμα της επόμενης μέρας των εκλογών, ξαναλέω, ανεξαρτήτως ποιας κυβέρνησης θα υπάρξει, εμείς ΚΚΕ λέμε, και επειδή έχουμε πρόταση εξουσίας, ότι θα είμαστε μέσα σε μια κυβέρνηση, θα διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση όταν το αποφασίσει ο λαός και μας δώσει τη δύναμη αυτή, που όμως για να το αποφασίσει σημαίνει ότι θα υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη σε σχέση με το τι οικονομία και τι κοινωνία θέλουμε. Εμείς λέμε ότι, και αυτό στην ουσία υπερασπίζεται και το δικό μας πρόγραμμα, ότι θα είμαστε μπροστά στη διακυβέρνηση της χώρας όταν η οικονομία και η κοινωνία λειτουργούν προς όφελος συνολικά του λαού. Τα κλειδιά της οικονομίας θα τα έχει ο ίδιος ο λαός, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται ο ίδιος τις τύχες στα χέρια του και όχι να παίρνονται αποφάσεις μακριά και έξω από αυτόν. Και επειδή εδώ πέρα το ζήτημα της κυβερνητικής σταθερότητας και των συνεργασιών είναι κάτι το οποίο μπαίνει στην ημερήσια διάταξη, βλέπουμε ότι το ΚΚΕ δεν είναι χρήσιμο συζήτηση αυτή. Με ποια έννοια? Ότι εμείς από τη δική μας πλευρά αναδεικνύουμε ότι όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, εγώ θα σας πω ακόμη και ο κύριος Βαρουφάκης, που βλέπουμε το Μέρα 25, άλλα στελέχη του πριν κάποιες μέρες, ας πούμε, έλεγαν ότι εμείς υπό προϋποθέσεις συμμετέχουμε σε κυβερνήσεις. Άλλα λένε ότι δεν συμμετέχουμε σε κυβερνήσεις. Αλλά όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις φαίνεται ότι σε στρατηγικά ζητήματα συμφωνούν. Είναι τυχαίο ότι στην προηγούμενη θητεία το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΡΙΖΑ το 50. Είναι τυχαίο ότι βλέπουμε ένα καθημερινό αλυσβερίσι κομματικών στελεχών σε πανελλαδικό, σε τοπικό επίπεδο. Δείτε τι έγινε με τον κύριο Αντόναρο, δείτε τι έγινε ας πούμε στην Πάτρα, όπου για να μην βγει δήμαρχος ο Πελετίδης, που είναι με την υποστήριξη του ΚΚΕ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα συναντήθηκαν για να συνεργαστούν, ας πούμε. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα και δεν είναι μόνο θέμα προσώπων, είναι και θέμα πολιτικών. Όταν υπάρχει συμφωνία στις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις δεσμεύσεις, όταν υπάρχει συμφωνία στη συμμετοχή της χώρας μας στους οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, που εδώ πέρα τοπικά έχει επεκτείνει τη βάση της Σούδας, που συμμετέχουμε στον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν υπάρχουν δεσμεύσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο για να εκταμιευτούν οι δόσεις θα χρειαστεί να περάσουν μια σειρά αντιλαϊκά μέτρα, το οποίο σημαίνει θα υπονομευτούν τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Ακόμα παραπέρα θα εμπορευματοποιηθεί, ακόμα παραπέρα η υγεία, η εκπαίδευση. Όλα αυτά λοιπόν είναι προϋποθέσεις που έχουν συμφωνήσει όλες οι άλλες δυνάμεις. Απλά ο καυγάς είναι για το ποιος θα είναι στην πρώτη θέση και ποιος θα τα διαχειριστεί. Επειδή καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κάνω και τη διαχείριση του χρόνου, θέλω να δώσω από ένα λεπτό στον καθένα σας για να κάνει ένα συμπληρωματικό σχόλιο ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι αυτό των συνεργασιών. Είδατε τι είπαν και οι υπόλοιποι υποψήφοι. Για να πάμε σε μια σύντομη διακοπή και για να επιστρέψουμε με την υπόλοιπη ατζέντα. Κύριε Δουλουμπέκη, ξεκινάω από εσάς. Εγώ το μόνο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι με ξενίζει κάποιος να μην έχει πρόβλημα, να έχει πρόβλημα, ας πούμε, με το Μητσοτάκη που παρακολουθούσε τον πρόεδρό του, αλλά να μην έχει πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία συνολικά, που ρύθμιζε την κονσόλα του Predator, ας πούμε. Για μας δεν είναι θέμα προσώπων, αλλά πολιτικής. Πολιτικής ευρύτερα. Δηλαδή δεν έχεις πρόβλημα με το Μητσοτάκη, έχεις πρόβλημα με το Μητσοτάκη, δεν τον θες πρωθυπουργό, αλλά δεν έχεις πρόβλημα με το αντεργατικό νόμο του Χατζηδάκη. Είσαι OK να μην είναι ο Μητσοτάκης, αλλά συμφωνείς να είναι στην διακυβέρνηση ο Πλεύρης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, τα καλάθια του νοικοκυριού. Ξέρετε, δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα πολιτικών. Οπότε νομίζω το Πασόκ θα μπορούσε. Η γνώμη μου είναι, ή ως πολίτης θα έβλεπα ότι θα ήταν πιο ξεκάθαρο να πει με ποιες πολιτικές συμφωνεί και ποιες διαφωνεί και να αφήσει τα δεν θέλω το Βαρουφάκη, δεν θέλω το Τζίπρα, δεν θέλω το Μητσοτάκη. Μόνο Κουτσούμπας είναι, δεν ξέρω αν θέλει τον Κουτσούμπα, αλλά δεν ξέρω και ο Κουτσούμπας αν το θέλει. Οπότε να υπερβούμε λίγο τα πρόσωπα. Ο κόσμος έχει ανάγκη από σύνθεση, ο κόσμος έχει ανάγκη από πολιτικές πρωτοβουλίες, ο κόσμος έχει ανάγκη από περισσότερη πολιτική για να πιστέψει ξανά σε αυτήν. Να υπερβούμε λοιπόν προσωπικότητες και να μείνουμε περισσότερο στην πολιτική. Το έδειξαν και τα Τέμπη και αυτό το έγκλημα εκεί, πως δυστυχώς έχει απομακρύνει τους ανθρώπους από την πολιτική. Ας την επαναφέρουμε στο πρωτίο της ανήκει. Κύριε Μπαριτάκη. Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ έχω μιλήσει για αυτό με πολιτικό λόγο. Και σαφώς ο ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζει τον καραμαλισμό έχει πάρει τα στελέχη του και συνέχεια ενσωματώνει στελέχη του καραμαλικής δεξιάς που είχε χρεοκοπήσει την Ελλάδα. Θα πρέπει να πει να απολογηθεί. Αν το βάλουμε δηλαδή σε τέτοια διάσταση, βλέπουμε ποιος πάει προς τα δεξιά και ποιος παίρνει στελέχη. Μόλις χρεοκόπησε η Ελλάδα, κύριε Ρουμπέκη, επιτρέψτε με, γιατί παίζει ο χρόνος και θέλω να ολοκληρώσω ο κ. Μπερτάκη. Συγκυβερνήσατε με την πιο ακραία έκφραση δεξιάς με τον Καμένο. Εσύ ήταν πιο προοδευτικός από τον Σαμαρά. Σας παρακαλώ να προσπαθήσετε. Κύριε Μπερτάκη, εντάξει. Κανένα μπλοκ δεν έβαλε. Ξαναπάντα, έχετε ενσωματώσει τα στελέχη του. Εντάξει. Κύριε Μπερτάκη. Ακούστε να δείτε. Το Πασόκ έχει θέσει αυτόνομο πολιτικό λόγο και έχει πει πολιτικές. Άρα λοιπόν, πάνω σε προγράμματα ζητάμε συμφωνία. Θα μπορούσε ενδεχομένως να μην αποκλείομαι, μην λέμε το ΠΑΣΟΚ. Θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία άνετα με το ΣΥΡΙΖΑ να συμπράξει να κάνουν κυβέρνηση. Μην αποκλείομαι και αυτό το σενάριο. Αυτό να το διευκρινίσουμε. Δεν θα κάνουμε αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ παλιά με την Ελλάδα. Όχι, δεν λέτε τι έκανε εσείς. Γιατί βλέπουμε και τον πρόεδρο Τσίπρα και μιλάει για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πραγματικά θέλει πολύ θράσος να μιλάει για τον Ανδρέα Παπανδρέου όταν ο συνασπισμός τον είχε εσύ στο ειδικό δικαστήριο και ήταν το πολιτικό τέλος. Όλη η Ελλάδα μιλάει για τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί είναι ένας σπουδαίος ηγέτης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ιστορικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ. Να το ξεκαθαρίσουμε. Της δημοκρατικής παράταξης. Του ΠΑΣΟΚ που εκφράζει τη δημοκρατική παράταξη, η Δουλουμπέκη. Εντάξει, μην παραποιούμε τα ιστορικά γεγονότα πως έχουν. Γιατί η παραποίηση κάνει κακό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι επί του παρόντος, ότι οι πολιτικές είναι συγκεκριμένα προγράμματα και θέσεις. Αυτά εμείς είμαστε να συζητήσουμε, αν και εφόσον έχουμε ένα ισχυρό ποσοστό. Διότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν έχει την αποδοχή των Ελλήνων πολιτών, αντιλαμβάνεσαι ότι ούτε καν θα μπούμε σε μια διαδικασία. Σίγουρα θα μιλήσουμε μετά τις εκλογές για τα ποσοστά. Να μιλήσουμε για συνεργασίες στη συνέχεια. Και πάντα σε πολιτικές και προγραμματικές θέσεις. Κύριε Σοφίου, πολύ σύντομα το δικό σας το σχόλιο. Ο κόσμος πρέπει να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, γιατί έχει πείρα, ιδιαίτερα τα τελευταία 10-15 χρόνια με τις κυβερνήσεις συνεργασιών. Είδαμε πού όλο αυτό κατέληξε. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είτε ήταν ισχυρές, είτε ήταν λιγότερο ισχυρές,
βάδισαν στον ίδιο δρόμο και η κατάσταση του λαού χειροτέρεψε. Άρα, από αυτή τη σκοπιά, δεν έχει νόημα ο λαός να μπει σε αυτό το δίλημα, αλλά αντίθετα να ενισχύσει το ΚΚΕ που θα είναι η δύναμη που την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι στο πλάι του και δεσμεύεται μόνο απέναντι στο λαό. Κύριε Δουλουμπέκη, υπάρχει μια κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι έχει να κάνει με τις προγραμματικές του θέσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με την κοστολόγηση των θέσεων αυτών. Εκείνο το οποίο που σας προσάπτει η Νέα Δημοκρατία, ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι κοστολογημένο, ότι κοστίζει ακριβά. Είναι έτσι? Η Νέα Δημοκρατία μέχρι σήμερα έχει αλλάξει 5-6 φορές άποψη για το πόσο κάνει το πρόγραμμά μας. Γενικά θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την αξιοπιστία της, αλλά για ό,τι αφορά ιδίως την κοστολόγηση του προγράμματός μας, έχουμε ακούσει 4-5 διαφορετικά νούμερα μέσα σε κανένα μήνα. Ακούσαμε 23 δις από το Μητσοτάκη, μετά έγιναν 30 δις από κάποιον άλλο, μετά ο κ. Κέρτσος είπε 50 και τέλος πάντων κατέληξαν προχθές να ακούω και κάτι για 60-70 δις. Ακούστε, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι απολύτως κοστολογημένο. Ένα πρόγραμμα που στοιχίζει 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο ετησίως. Και η πλήρη ανάλυση του έχει δοθεί και στη δημοσιότητα. Για όποιον θέλει, είναι εύκολα προσβάσιμη. Και νομίζω ότι υπερβαίνει τα όρια το να κάτσει να δει κανείς βήμα-βήμα. Αυτό που μας προβληματίζει όμως περισσότερο είναι ότι κάθε φορά που θα αναρτηθεί ή θα μπει σε ένα πολιτικό πρόγραμμα, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά νομίζω και στα άλλα κόμματα, φιλοκοινωνικό, αμέσως η Νέα Δημοκρατία σπέβδει να ρωτήσει πού θα βρείτε τα χρήματα. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει δώσει σε απευθείας αναθέσεις διπλάσιο ποσό από όσο κάνει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ετησίως. Η Νέα Δημοκρατία που έχει δώσει απευθείας αναθέσεις 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει ένα φιλοκοινωνικό πρόγραμμα των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα έπρεπε περισσότερο να ανησυχεί για το που βρήκε η ίδια τα χρήματα για τις απευθείας αναθέσεις παρά που θα τα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται να κοστολογήσει μεταρρυθμίσεις, π.χ. για παράδειγμα στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο ή τη μείωση του ΦΠΑ ή και τον εκμηδενισμό του σε πολύ βασικά όπως το βρεφικό γάλα, κοστολογώντας τα, χωρίς να βλέπει όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 4,5 δισεκατομμύρια επιπλέον ευρώ ετησίως έσοδα από την υπερφορολόγηση λόγω της αύξησης της καθαρής αξίας των προϊόντων. Ας πούμε από εξωγενείς παράγοντες που δεν είναι όλοι εξωγενείς παράγοντες. Άρα νομίζω ότι πρώτον αυτό είναι ένα επικοινωνιακό ακόμα παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας ώστε να δείξει ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κοστολογημένο αλλά είναι πλήρως. Είναι η κοστολόγησή του δόθηκε στη δημοσιότητα, είναι 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα μισά χρήματα από όσο επευθύνει αναθέσει τη Νέα Δημοκρατία και είναι ένα πρόγραμμα φιλοκοινωνικό. Αυτό είναι που απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία. Όχι το ύψος του προγράμματος, αλλά το είδος του προγράμματος. Διότι η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, δεν πιστεύει ότι πρέπει να αυξηθεί στο 7% και στο 5% αντιστοίχως η δημόσια δαπάνη για την υγεία και την παιδεία. Mm-hmm. Αυτά τα έχει κοστολογήσει υπέρογκα στο πρόγραμμά μας, μόνο και μόνο για να μην, γιατί θεωρεί ότι δεν πρέπει να γίνουν, όχι για το πόσο κάνουν. Εμείς όμως θα επιμείνουμε σε αυτά. Είναι δύο βασικές μεταρρυθμίσεις: κράτος χωρίς εθνικό σύστημα υγείας, χωρίς δημόσια, δωρεάν, προσβάσιμη, ελεύθερη παιδεία σε όλες και σε όλους, άσχετα με την καταγωγή τους ή τα οικονομικά τους δεδομένα. Είναι για μας θεμελιώδεις αρχές και για αυτές δεν ρωτάμε πόσο κάνουν, αλλά ρωτάμε πόσο γρήγορα μπορούμε να τις κάνουμε. Mm-hmm. Τελικά, κύριε Μπαριτάκη, έχει σημασία το πόσο κάνουν ή το πόσο γρήγορα μπορούμε λοιπόν να εφαρμόσουμε πολιτικές, όπως λέει ο κύριος Δουλουμπέκης, και κατά πόσο τελικώς είναι λεπτή η ισορροπία ενός φιλοκοινωνικού προγράμματος, έτσι παίρνω πάσα από τα όσα είπε ο κύριος Δουλουμπέκης, και ενός προγράμματος το οποίο διασφαλίζει και μια οικονομική σταθερότητα. Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχει συνδυασμός και κάθε πρόγραμμα το οποίο πρέπει να έχει μια κοινωνική βάση, να αναφέρεται στην κοινωνία, διότι η κοινωνία έχει προβλήματα. Σαφώς θα πρέπει να έχει τους ανάλογους πόρους, γιατί σήμερα δεν μπορούμε απλώς να εξαγγέλουμε προγράμματα τα οποία ενδεχομένως να μην μπορούν να υλοποιηθούν. Σαφώς πρέπει να υπάρχουν προγράμματα με κοινωνικό πρόσημο, υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης που μπορούμε να ανοιχνεύσουμε και να πάρουμε χρήματα, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο δυστυχώς η κατεύθυνση που έχει σήμερα η κυβέρνηση είναι να μοιραστεί. Και το είπε συγκεκριμένα εδώ και ο Χιλακάκης, σε 198 επιχειρήσεις 7 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το υπόλοιπο να πάει με τον τρόπο που πάει σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, χωρίς να έχει κοινωνικό πρόσωπο. Εμείς μιλάμε για κοινωνική κατοικία, δηλαδή όπως έκαμε η Ισπανία, όπως έκαμε η Πορτογαλία, όπου χρηματοδότησε χιλιάδες κατοικίες μέσα από το πρόγραμμα ανάκαμψης. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Ένα ποσοστό τουλάχιστον 8% να πάει στις δομές υγείας. Η υγεία είναι δημόσιο αγαθό. Το ΠΑΣΟΚ μπορούμε να πούμε να μας κάνει περήφανο που δημιουργήσαμε το σύστημα υγείας, αυτό που υπάρχει σήμερα, τα κέντρα υγείας που εγκαταλείπονται, τα νοσοκομεία μας που θέλουν ενίσχυση σε ιατρικό προσωπικό αλλά και σε υποδομές. Αυτά λοιπόν είναι προτεραιότητα. Προτεραιότητα είναι βέβαια να καταπολεμηθεί και η ακρίβεια, η καθημερινότητα. Δεν είναι λύση να δίνουμε το market pass ή το fuel pass. Αυτά δείχνουν πραγματικά την ανέχεια του κόσμου. Και όταν βλέπουμε 2-2,5 εκατομμύρια που παίρνουν το market pass, που δεν είναι 100 και 150 ευρώ το εξάμηνο,
Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν το πρόβλημα που υπάρχει. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Άρα τι κάνεις? Λαμβάνεις μέτρα να μειώσεις την ακρίβεια, να παρέμβεις στην αγορά, να μειώσεις το κόστος ενέργειας, να μειώσεις και να παρέμβεις τα καύσιμα που έχουν πιάσει σε ένα πολύ ψηλή τιμή. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Κύπρος μείωσε τον υλικό κόστος κατανάλωσης. Στο 1,30 είναι σήμερα. Από τα ίδια δηληστήρια προμηθεύεται η Κύπρος. Σε εμάς, γιατί και ρωτάει ο κόσμος, γιατί λοιπόν στην Ελλάδα ακόμα. Διότι είναι κυβερνητική πολιτική. Mm-hmm. Γίνεται. Και ακούστε, αυτό που λέει και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι έχω δημοσιονομικό κόστος και εγώ θα εκτροχιαστώ, δεν ισχύει. Διότι μειώντας τα ποσά στο καύσιμα, τον υλικό φόρο κατανάλωση που είναι 67%, θα μπορέσεις από την κατανάλωση που θα αυξηθεί να αναπληρώσεις. Αυτό αποδεικνύεται και παλαιότερα που είχε γίνει παρέμβαση όταν χρειάστηκε επί παλαιότερων κυβερνήσεων. Άρα είναι θέμα κυβερνητικής πολιτικής να πάρεις την αποφάσεις να στηρίξεις τον μικρό, τον συνταξιούχο, τον μικρό έμπορα, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον μισθωτό. Και να πω και κάτι άλλο για τον ελάχιστο μισθό που αυξήθηκε. Όταν η ίδια η έκθεση του ΟΣΑ λέει ότι η πραγματική αξία του μισθού είναι 20% λιγότερη παρά την αύξηση που έγινε. Γιατί? Γιατί υπάρχει και ο πληθωρισμός που τρέχει, αλλά και η αξία των καταναλωτικών βασικών προϊόντων έχει αυξηθεί. Άρα δεν είναι μόνο να λέμε αυξάνω το μισθό όταν η πραγματική του αξία έχει μειωθεί και όταν ο καταναλωτής μπορεί να παίρνει λιγότερα προϊόντα από ό,τι έπαιρνε με τον λιγότερο μισθό. Θέλει λοιπόν ένα συνδυασμό μέτρων τα οποία σαφώς θα πρέπει να συνδυάζονται με την οικονομία. Διότι εδώ δεν μιλάμε ότι θα πάμε να διακινδυνεύσουμε την οικονομία και να πάμε σε να επανέλθουν η οικονομία, η υπεπιτήρηση σε άλλες δεσμενές συνθήκες. Αυτό δεν το θέλει κανείς μας. Άρα με βάση όμως την κατανομή των οικονομικών που υπάρχει σήμερα μπορεί να διευκολυθούν οι κοινωνικοί ομάδες, να διευκολυθούν οι επιχειρήσεις και να αξιοποιηθούν τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας με ένα καλύτερο και πιο καλύτερο τρόπο και ένα κοινωνικό πρόσημο. Ποιο είναι το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ? Τι εννοεί το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ? Αυτό που μας είπε, ας πούμε, εμάς ότι ήταν 5,5 δισεκατομμύρια. Εμείς δεν κοστολογούμε τα προγράμματα. Ακούστε να δείτε. Όχι, δεν ήξερα. Εμείς μιλάμε για τις κατοικίες που θα γίνουν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψη, τις 100.000 κατοικίες. Αν θέλετε να σας πω και εγώ το πρόγραμμά μου, το θέμα του ερωτήματος ήταν η κοστολόγηση των προγραμμάτων. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν κοστολόγησε το δικό σας πρόγραμμα. Όχι, το δικό σας ρωτάω. Το πρόγραμμα το δικό μας είναι εναρμονισμένο με τις οικονομικές δυνατότητες. Όσο κάνει. Είναι εναρμονισμένο με την οικονομική δυνατότητα που έχει σήμερα η ελληνική οικονομία. Άρα δεν παρεκκλίνει από τους στόχους της ελληνικής οικονομίας από την ταινία. Εγώ δεν έκανα κριτική. Δεν είναι το θέμα. Απλά λέω, επειδή νομίζω ότι το πρόγραμμα κάνει. Συνήθως ξέρετε, ρωτάνε. Όχι, εγώ δεν θέλω να μου πείτε πόσο κάνει το πρόγραμμά σας. Εγώ θέλω. Είπαμε ένα πρόγραμμα κοινωνικό πρόσωπο. Εγώ θέλω να ξέρω αν τελικά. Κύριε Βαρετάκη, επιτρέψτε μου και κύριε Δουλουμπέκη, εγώ εκείνο το οποίο θέλω να ξέρω είναι αν τελικά τα προγράμματα τα οποία προτείνει το κάθε κόμμα είναι εναρμονισμένα με αυτή την ελληνική πραγματικότητα. Και το λέω αυτό και θα πάω και αμέσως στον κύριο Σοφίου για να μην τον αδικήσω. Γιατί κύριε Σοφίου, υπάρχει και ο αντίλογος που λέει ότι ναι, το ΚΚΕ είναι υπέρ των φιλολαϊκών πολιτικών, όχι στις αντιλαϊκές πολιτικές, οι οποίες έχουν πραγματικά στοιχήσει πολύ στα ελληνικά νοικοκυριά. Όμως, τι περιθώριο έχουμε να τις εφαρμόσουμε? Κοιτάξτε, όσο η κοινωνία μας, η οικονομία μας και αντίστοιχα οι κυβερνήσεις οι οποίες παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις λειτουργούν στη λογική του κόστους και του ωφέλους, τόσο θα χειροτερεύει η κατάσταση για τον ίδιο το λαό και όχι μόνο την πλευρά του εισοδήματός του, αλλά είδαμε εδώ πέρα ότι μπροστά σε αυτό το αφήγημα του κόστους και η ίδια η ζωή κινδυνεύει, είναι ένα αμφισβήτηση. Με αφορμή το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη. Εμείς αυτό που βάζουμε σαν βασικό ζήτημα είναι το εξής. Ανεξάρτητα αν ένα πρόγραμμα, μάλλον επειδή ακούμε κοστολογημένα ή μη κοστολογημένα προγράμματα, υπάρχει κάποιο από αυτά τα προγράμματα των άλλων κομμάτων το οποίο να περιλαμβάνει φορολογία στους μεγάλους, στο μεγάλο κεφάλαιο το οποίο όλα αυτά τα χρόνια και σε περίοδους κρίσης αλλά και σε περίοδους ανάπτυξης έχει συγκεντρώσει ένα μεγάλο μέρος του πλούτου σε βάρος του λαού? Δεν υπάρχει. Αντίθετα, τα προηγούμενα χρόνια είδαμε ότι όλες οι κυβερνήσεις έδιναν μαζικά φοροαπαλλαγές. Δηλαδή, για ποιο λόγο ο αγρότης να πληρώνει φόρο στο πετρέλαιο και την ίδια στιγμή ο εφοπλιστής να μην πληρώνει? Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής που ακολουθούν όλα αυτά τα κόμματα. Εμείς από την άλλη πλευρά λέμε ότι δεν πρέπει να είναι το κριτήριο το κόστος. Πρέπει να είναι το κριτήριο πώς θα καλυφθεί μια
κοινωνική, μια λαϊκή ανάγκη. Και γι' αυτό το λόγο, ό,τι προτάσεις νόμου έχουμε καταθέσει και θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, καταθέσαμε τροπολογία 2022 να σταματήσουν οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας. Απορρίφθηκαν συλλήβδην οι τροπολογίες αυτές από όλα τα κόμματα. Άλλο ζήτημα. Συμβασιούχοι. Εδώ πέρα, με τους Δήμους, βλέπουμε τι γίνεται. Το πρόβλημα αρχίζει να παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Είχαμε καταθέσει τροπολογία στην αλλαγή του συντάγματος για να είναι μόνιμοι συμβασιούχοι. Απορρίφθηκε από όλα τα κόμματα. Για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Πράγματα που κοστίζουν για αυτούς που λειτουργούν και για τις κυβερνήσεις που λειτουργούν με αυτό το κριτήριο. Και απορρίφθηκε προφανώς από όλα τα κόμματα, όπως και η επαναφορά του 13ου μισθού και 14ου, όπως και τη σύνταξη. Όλα αυτά λοιπόν, προτάσεις που έχει κάνει το ΚΚΕ μέσα στη Βουλή, τα κόμματα τα οποία λειτουργούν στη λογική ότι εδώ πέρα πρέπει να μετρήσουμε, να κουταλομετρήσουμε μάλλον τι θα βγει και τι δεν θα βγει, κοίταξε, όταν δεν μπει χέρι σε αυτούς που έχουν, προφανώς θα πρέπει να μετράμε και το τελευταίο ευρώ. Αυτό είναι η δική μας λογική, ότι αυτό πρέπει να αντιστραφεί και να υπάρξει διακυβέρνηση και εξουσία η οποία δεν θα μετράει το ευρώ για το λαό, αλλά αντίθετα θα δώσει απρόσκοπτα όλες τις κοινωνικές παροχές που χρειάζονται. Και επειδή είστε υποψήφοι από δύο διαφορετικούς νομούς, θέλω έτσι να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να πάμε έτσι λίγο σε πιο τοπικό επίπεδο. Το κομμάτι της ισόρροπης ανάπτυξης μπαίνει κάθε φορά στην ατζέντα της πολιτικής συζήτησης. Είτε μιλάμε για ισόρροπη ανάπτυξη μέσα στην Κρήτη, δηλαδή από νομό σε νομό, είτε μιλάμε για ισόρροπη ανάπτυξη μέσα στον ίδιο το νομό, στο πιο αστικό κομμάτι με το πιο κομμάτι της περιφέρειας. Κύριε Δουλουμπέκη, υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια ένας πολιτικός σχεδιασμός που να έχει ενισχύσει την ισόρροπη ανάπτυξη στο νησί μας, και μιλάω για όλα αυτά τα χρόνια φυσικά, γιατί πάντα λέμε και για τις διαχρονικές ευθύνες. Τι λάθη έγιναν στην προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τι λάθη όμως έγιναν και στην προηγούμενη διακυβέρνηση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το τιμόνι? Εγώ καταρχάς θέλω να πω ότι πριν ανέφερα το θέμα της κοστολόγησης του προγράμματος και των άλλων κομμάτων, διότι ήθελα να καταδείξω και σε όλους όσοι μας ακούν ότι είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα και που απαντάει στους τρεις βασικούς πυλώνες: το πώς θα αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων, πώς θα μειώσουμε τις τιμές και πώς θα ρυθμίσουμε χρέη. Γιατί αυτό είναι πολύ βασικό ζήτημα για χιλιάδες επιχειρηματίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέμα κατάσχετου λογαριασμού που φέρνουμε επιτέλους για επιχειρηματικού λογαριασμού είναι κάτι σπουδαίο. Και πολλά άλλα εργαλεία τα οποία φυσικά θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε. Τώρα, για αυτό που με ρωτάτε, πολύ ανησυχώ ότι δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός γι' αυτό. Ναι, η περιφέρεια έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες στη σωστή κατεύθυνση για το πώς μπορεί να υπάρξει μια τέτοια ισόρροπη ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζονται και σοβαρές πρωτοβουλίες του κεντρικού κράτους. Αλλά και αν θέλετε, τη γνώμη μου, μια καλύτερη εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών, των τοπικών επιμελητηρίων, ένας μηχανισμός που θα τους εμπλέκει όλους αυτούς μόνιμα στον σχεδιασμό, ώστε να μην κάνουμε έργα τα οποία κουμπώνουν πάνω σε μια οποιαδήποτε προκήρυξη βγήκε, αλλά να κάνουμε έργα τα οποία κουμπώνουν πάνω στο σχεδιασμό. Ξέρετε, που κάνουμε. Κύριε Δουλουμπέκη, σας διακόπτω, γιατί το σχόλιο σας, θέλω να προσθέσω κάτι στο σχόλιο σας. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παράπονο από το ΤΕΤΑΚ, το οποίο κάνει συνεχές παρεμβάσεις, ότι έχει να κάνει και με το κομμάτι του Βόρειου Ειδικού Άξονα Κρήτης, ότι τελικά ο συμβουλευτικός του ρόλος δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Και εγώ το βάζω. Βάζω αυτό το ερώτημα, ξαναλέω διαχρονικά, μιας και δεν υπάρχει κάποιος από το κυβερνών κόμμα εδώ για να μας απαντήσει. Το βάζω στη διαχρονική του διάσταση. Έχετε δίκιο, και εκεί θα κατέληγα κι εγώ ως εκλεγμένος στο ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, στο αντίστοιχο του ΤΑΚ και αντιπρόεδρος των μηχανικών στο Ρέθυμνο. Ακούστε, εμείς μειώσαμε μια μεγάλη απαξίωση στο σχεδιασμό του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Καταθέσαμε και για το Ρέθυμνο, είναι ίσως το σπουδαιότερο έργο, διότι εμείς δεν έχουμε άλλες πύλες εξόδου προς τον υπόλοιπο κόσμο. Μόνο το ΒΟΑΚ δεν έχουμε ούτε καράβι ούτε αεροδρόμιο. Όπως έχει για παράδειγμα το Ηράκλειο. Για μας ο ΒΟΑΚ είναι το νούμερο ένα έργο για να μπορέσουμε είτε να αναπτυχθούμε όπως πρέπει, δίκαια και ισόρροπα, όπως πολύ σωστά είπατε, ή να μείνουμε πολύ καθυλωμένοι πίσω. Και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν διαβουλεύτηκε τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες σε αυτό. Εγώ θα δεχτώ ότι υπάρχουν σε πολλά θέματα διαχρονικές ευθύνες, αλλά όχι σε αυτό. Το 2017, όταν ξεκίνησε ο λειτουργικός σχεδιασμός του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και παραδόθηκε το 2019, η επόμενη φάση τότε ήταν η διαβούλευση πριν πάμε στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ήταν ένα κρίσιμο στάδιο, στο οποίο η προτιμητέα χάραξη που παραδόθηκε το 19 θα κατέβαινε στις τοπικές κοινωνίες, στα τεχνικά επιμελητήρια, στους δήμους, στις κοινότητες, στην περιφέρεια, προκειμένου να διαβουλευτούν, να γίνουν
είναι μικροτροποποιήσεις και στη συνέχεια να γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτά είναι τα στάδια υλοποίησης της μελέτης ενός συγκοινωνιακού έργου σε όλο τον κόσμο. Τότε δυστυχώς χάθηκαν 2 χρόνια από παλινοδίες με αποκλειστική ευθύνη του κυρίου Καραμαλή, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Χάθηκαν 2 χρόνια για να επιστρέψουμε, πιστεύοντας ότι πρέπει να πέσει έναν άλλο αρχιτεκτονική διαγωνισμό για το έργο, και τελικά επέστρεψε μετά από 2 χρόνια σε αυτό που είχε καταλήξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, χάνοντας όμως και εξοδεύοντας και σπαταλώντας το χρόνο για τη διαβούλευση. Άρα, εγώ θα πάρω αυτό ως παράδειγμα και θα το βάλω σε μια διαχρονικότητα και θα πω ότι τα κόμματα πρέπει να πιστέψουν περισσότερο στις τοπικές κοινωνίες και στην εμπλοκή των καθημερινών ανθρώπων του τόπου. Αυτό δεν το κάναμε και δεν το κάναμε πολλές φορές όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί. Γι' αυτό θεωρώ σπουδαίο ότι πρέπει να εμπλακεί στα προγράμματά μας αυτό. Δείτε, για παράδειγμα, τι γίνεται με την αγροτική γη και την ανάπτυξη, την κτηνοτροφική και την αγροτική και τη διασύνδεσή της στην Κρήτη με τον τριτογενή τομέα. Η ανάπτυξη έχει πολλές παραμέτρους. Και θυμάμαι, νομίζω από όσο θυμάμαι, ένα ερώτημα πώς θα συνδέσουμε, λέει, τον πρωτογενή τομέα με τον τριτογενή. Έλεος κάπου. Δεν θέλετε να σας πω πόσα χρόνια το κάνω αυτό το ερώτημα και εγώ στην πλευρά της δημοσιογραφίας. Είστε μικρότεροι από μένα πολύ, οπότε νομίζω θα το κάνετε λιγότερα. Αλλά είναι κρίμα, είναι κρίμα. Γιατί αξίζουμε καλύτερα ως κριτικοί. Αξίζουμε να μην έχουμε αυτή την εγκατάλειψη που βιώνουμε όλοι μας. Μείναμε πολύ πίσω και δεν μας αξίζει. Ούτε βορειοδικό άξονα Κρήτης έχουμε, ούτε αεροδρόμιο θα είχαμε αν δεν το βάζει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ τότε στο Καστέλι. Νομίζω ότι και τα λιμάνια μας χρειάζονται μια αναβάθμιση και οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι μας χρειάζεται το κράτος να πιστέψει περισσότερο σε αυτούς. Δεν είναι πέτες. Δεν γίνεται να τους κοροϊδεύουν συνεχώς με ψεύτικες επιδοτήσεις, ούτε με τη νέα καταστροφική κοινή αγροτική πολιτική Μάλιστα. που ήρθε για την Κρήτη. Κύριε Μπαριτάκη, το ερώτημα είναι το ίδιο, γιατί είστε και σε ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει αρκετά χρόνια και είναι ένα παράπονο αυτό των κριτικών, διαχρονικό παράπονο, ότι η Κρήτη δεν έχει ενισχυθεί ισόρροπα και στο βαθμό που πρέπει. Κοιτάξτε να δείτε, το ΠΡΑΣΟΚ έχει προσφέρει και στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα. Να πούμε τις δομές υγείας στην Κρήτη, που πέθαναν οι άνθρωποι στα χωριά τους, πώς έγιναν. Το δίκτυο των υποδομών που υπάρχει σήμερα, πότε δημιουργήθηκε, κυρία Σφακιανάκη? Μπορεί να μην είναι το καλύτερο, σαφώς δεν είναι το καλύτερο, αλλά δημιουργήθηκε δημόσια και επί ΠΑΣΟΚ έχει δημιουργηθεί. Να δούμε να μιλήσουμε για τα πανεπιστήμια μας, πότε δημιουργήθηκαν? Το ΠΑΣΟΚ τα έκανε, την παιδεία που αναβαθμίστηκε. Να μιλήσουμε για το ΙΤΕ, που είναι σε παγκόσμια κλίμακα, μας θυμά, ο μεγαλύτερος πρεσβευτής της χώρας μας, πότε έγινε? Να μιλήσουμε για τα σχολεία μας, που δημιουργήσαμε σχολικές μονάδες και πώς ήταν η κατάσταση πριν το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν έγιναν υποδομές. Έγιναν βασικές υποδομές. Να μιλήσουμε για παιδικούς σταθμούς, να μιλήσουμε για τα ΚΑΠΗ. Όλα αυτές τις υποδομές επί ΠΑΣΟΚ έγιναν. Σήμερα, αν λέμε να στηρίξουμε όλη αυτή την πολιτική, είναι η πολιτική που εφάρμοσε το ΠΑΣΟΚ. Σαφώς έμεινε πίσω ο δικός άξονας. Βέβαια, το αντιλαμβανόμαστε. Δεν κυβερνάμε τα τελευταία χρόνια εμείς. Είναι ένα έργο που έπρεπε να είχε προχωρήσει. Ένα έργο όμως που, κοιτάξτε να δείτε, είχε διεκδικηθεί, διότι τώρα έχουμε κατασταλάξει το πώς θα γίνει ο βόλος ο οδικός άξονας. Κάτι το έχει πριν από κάποια χρόνια, ήταν αδιανόητο ακόμα για τις τοπικές κοινωνίες ή εδώ τους τοπικά και φορείς του νησιού μας. Μιλάτε για τα διόδια, ότι τρόπο ήταν τον τρόπο χρηματοδότησης. Γιατί ήταν αδιανόητο, διότι να μπει στη συζήτηση καν μερικά χρόνια. Ακριβώς. Όταν μιλάμε για Αττική Οδός ή Ιωνία Οδός, είναι συγκεκριμένος ο τρόπος χρηματοδότησης. Όταν λοιπόν περιμέναμε και λέγαμε, ναι, να δούμε, θα μπορέσουμε να το κάνουμε μέσα από τις δημόσιες επενδύσεις. Έφτασε, ναι, αλλά θα σας πει, κύριε Μπαριτάκη, κάποιος ότι έχει το ΠΑΣΟΚ και έχει συγκυβερνήσει κιόλας τα τελευταία χρόνια. Αλλά σας είπα, όταν έχουμε προσφέρει τόσα στην Κρήτη, τόσες υποδομές που έγιναν στην Κρήτη. Σαφώς. Της Κρήτης, ένα μεγάλο διάστημα. Μα η απαξίωση δεν ήταν από το ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν το 11 με 13 απαξίωση. Μα τι λέτε τώρα, να πούμε. Τι λέτε. Αφήνουν να δείτε τι έγινε το 11 με 13. Σοβαρά το λέτε τώρα, κύριε Δουλμπέκη, και το λέτε αυτό το πράγμα εσείς. Εσείς παραδώσατε να πούμε για τη δημόσια υγεία που έκανε το ΠΑΣΟΚ και μιλάτε. Τι κάνατε. Πού είναι τα καινούργια. Δηλαδή τι έχετε κάνει. Όχι, δεν εκνευρίζεστε. Το λέω αυτό, διότι βγαίνω από τα σταθμάρχε πάλι. Ακούστε λίγο. Από τα ρούχα μου. Πραγματικά για τη δημόσια υγεία. Αν δεν πιστεύετε. Αν που δεν πιστεύετε. Ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο που έκανε το ΠΑΣΟΚ ή το Βενιζέλιο, αν δεν πιστεύετε ότι τώρα, το 11-13, ακούστε με λίγο. Μιλάτε σε μια δύσκολη στιγμή που είναι χρεοκοπημένη η χώρα από την κυβέρνηση Καραμαλή που συνεργάζεστε με το στελέχη του.
Εμείς κυβερνήσαμε τη Νέα Δημοκρατία. Σοβαρά το λέτε τώρα. Ποιος κυβέρνησε την Ελλάδα. Πότε χρεοκόπησε η Ελλάδα, το 2009 δεν χρεοκόπησε. Το 2009 παρέδωσε χρεοκοπημένη ο Καραμαλής. Ποιος κυβερνούσε το Γεωργίου, το οποίο έδωσε στοιχεία. Μα τι λέτε τώρα κύριε Δουλμπέκη. Αλλά μισό λεπτό, αφήστε το. Κύριε Δουλμπέκη. Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Εγώ δεν σας διέπρεπε καταρχήν. Εντάξει. Και αυτό που κάνετε ίσω. Αλλά εσείς πειραστείτε ακόμα και σήμερα τον Καραμαλή. Και μιλάτε για τη δημόσια υγεία. Τι δηλαδή αναβάθμιση έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τέσσερα χρόνια στη δημόσια υγεία στι δομέ του πείτε μας, αφήστε το δωρίδες, ούτε με βοήθες τι μας σας παρακαλώ τώρα. Κάθε φορά που δεν ξέρετε τι να πείτε, μιλάτε για καραμαλίδες. Εσείς τους έχετε. Λοιπόν, ακούστε. Εντάξει, το θέμα είναι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, λίγο, ολοκληρώστε κύριε Μαρτάκη. Αν δεν καταλάβουμε ότι... Θα επανέλθετε να σας δώσω το χρόνο κύριε Μαρτάκη. Αν δεν καταλάβουμε ότι... Αναβάθμισε την υγεία στην Κρήτη, γιατί δεν ξέρουμε, ζούμε αλλού. Πού είναι? Μήπως κάνουμε καινούριες μονάδες και δεν τις είδαμε και ζούμε αλλού και μου λέτε για δύσκολη πραγματικά περίοδο. Πολλές καινούριες μονάδες βεβαίως, γιατί δεν κατάλαβα, τι εννοείτε. Τι εννοείτε. Αν δεν καταλαβαίνετε ότι το 11-13 απαξιώθηκε. Το 11-13 ήταν και στην μια... Κρήτη, τότε δεν θα βελτιωθεί. Το Πασόκ απαξίωσε. Το Πασόκ που δημιούργησε και το λέτε εντάξει, καλά εντάξει. Θα πάτε. Κύριε Δουλουμπέκη, βάλτε μια ανατελεία. Εγώ λέω ότι χρειάζεται. Προσέξτε όμως, δεν θα λοιπόν, να ολοκληρώσει κύριε Δουλουμπέκη, μισό λεπτό, γιατί δεν μας ακούει και ο κόσμος. Δεν μας ακούει και ο κόσμος. Κύριε Δουλουμπέκη, βάλτε μια ανατελεία. Κύριε Μπαριτάκη, ολοκληρώστε τι θέλετε να πείτε, γιατί πρέπει να πάρει το λόγο του κύριου Σοφίου. Αναπτυξιακό σχεδιασμό και βλέπουμε ένα αεροδρόμιο. Το οποίο δυστυχώς δεν συνδέεται σήμερα και δεν το βάζει κανείς. Δεν συνδέεται με τη Μεσαρά, δεν συνδέεται με το Νότιο Ρέθυμνο, με τη Βιάνο, με την Ιερά Πέτρα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει υπάρχει καν να πούμε ότι θα μελετήσουμε, να κάνουμε την πρόβληση με ένα μέσο σταθερής φτωχιάς. Σημαντικό. Ένα τέτοιο αεροδρόμιο με εκατομμύρια επισκέπτες που θα δέχεται και δεν υπάρχει η αναπτυξιακή προοπτική που πρέπει να δώσει στο νησί. Θέματα τα οποία τα βάζουμε και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν τα έχει ούτε καν. Το νότιο κομμάτι της Κρήτης έχει πολύ έντονες συστάσεις για αυτό το κομμάτι, έτσι, κύριε Μπαρτάκη. Και δεν υπάρχει, γιατί καμία, δεν υπάρχει πρόβλεψη. Καμία πρόβλεψη. Καμία πρόβλεψη. Πρέπει λοιπόν να τα βάλουμε αυτά τα πράγματα στο τραπέζι. Ούτε η Ιερά Πέτρα, ούτε η Βιάνος. Μέσω σταθερής τροχιάς. Ο ΒΟΑΚ, ο οποίος δεν έχουν εισακουστεί οι απόψεις της τοπικής κοινωνίας, των Δήμων και της περιφέρειας για ένα ολοκληρωμένο ΒΟΑΚ που διχοτομεί το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο και δεν ακούστηκαν όλες αυτές οι απόψεις οι οποίες έχουν κατατεθεί για να βελτιωθεί και να είναι καλύτερο στο ΒΟΑΚ στη συνέχεια. Και τους κόμπους πρόσβασης, έχετε δίκιο. Τους κόμπους πρόσβασης. Εμείς τα έχουμε βάλει. Όπως έχουμε βάλει και το τούνελ στο Καστέλι που υπέρχεται μια περιβαλλοντική καταστροφή. Βλέπετε λοιπόν ότι κεντρικά ο σχεδιασμός που τον έχει στο Υπουργείο δεν εισακούει τις τοπικές κοινωνίες και είναι θέματα τα οποία ένα τέτοιο μεγάλο έργο θα πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή ισόρροπη. Πραγματικά αντιξιακή λογική για τους πολίτες της Κρήτης. Και να μην αποκλείονται περιοχές, κύριε Μπαριτάκη, γιατί η ερώτησή μου εκεί ήταν και στους τρεις σας, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ισόρροπης ανάπτυξης, όχι γενικά και αόριστα, αλλά γιατί σημαντικά έργα, κατά πόσο συμβάλλουν στην ανάπτυξη όλης της Κρήτης. Ο δρόμος των Μυρών βοήθησε τουλάχιστον, νομίζω. Συνολικά. Κάθε υποδομή η οποία γίνεται. Πάνω στα θετικά. Βεβαίως, εγώ δεν. Σπουδαίο έργο που ολοκλήρωσε ο Σύμβουλος. Μα δεν το συζητάμε. Ό,τι σημαντικό γίνεται πρέπει να το στηρίζουμε. Και εγώ είμαι τη άποψη. Και ξέρετε, ο δικές αρτηρίες δεν είναι μόνο ο ΒΟΑΚ, είναι και οι άλλοι δρόμοι. Βέβαια, και κάθε διάξονο. Και ο ΝΟΑΚ, βέβαια. Τα προβλήματα που έχει και ο δρόμος του πύργου, πόσο έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη. Κύριε Μπαριτάκη, ξέρετε κάτι να το πω. Ναι, γιατί θα αναπτύξει τον κύριο Σοφία και θα πρέπει και θεωρώ να το στηρίζουμε. Ό,τι σωστό μπορεί να βοηθήσει στην αναπτυξιακή πολιτική λογική της Κρήτης μας, του νησιού μας, του Νομήρα Κλείου, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου, του Λατσιτίου, του Χανίων, θεωρώ ότι θα πρέπει να το κάνει. Ό,τι λάθος όμως θα το αντιλαμβανόμαστε όλοι για να το βελτιώσουμε. Και να το διορθώνουμε. Λοιπόν, δεν είμαστε εδώ, δεν είμαστε εδώ για να πούμε. Να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Σας παρακαλώ. Θυμίζεται μια περίοδο μνημονίων, δύσκολη, χρεοκοπημένη Ελλάδος τώρα. Μια πολύ δύσκολη περίοδο. Γιατί και εσείς είσαστε τότε να πούμε και θα τα σχίζατε τα μνημόνια. Μα δεν είναι να τα σχίζατε. Πώς τα τελειώσαμε. Τελειώσα τα μνημόνια, δεν τελειώσα. Ωραία, λοιπόν, κύριε Σοφίου, ο λόγος σε εσάς ότι έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι της ισόρροψης ανάπτυξης των έργων τα οποία γίνονται, τα έργα υποδομής τα οποία γίνονται στην Κρήτη και οι όροι κάτω από τους οποίους γίνονται, γιατί ανέφερε και ο κύριος Μπαρτάκη στο κομμάτι των διοδίων, σας ικανοποιούν οι όροι κάτω από τους οποίους γίνονται και τελικά δεν πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα? Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Για μας, κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται να προσδιορίσει κάθε ένας που το λέει τι εννοεί ανάπτυξη και πόσο μάλλον ισόρροπη ανάπτυξη. Είναι δυνατόν να υπάρχει ανάπτυξη? Εγώ θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πριν πάμε στα έργα. Μιλάμε για ανάπτυξη, ας πούμε, στον τουρισμό, επειδή είμαι και εργαζόμενος στον κλάδο αυτό.
Υπάρχει ανάπτυξη τα τελευταία 15 χρόνια τρομακτική, ραγδαία σε αυτόν τον κλάδο, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να βγάζουν εκατομμύρια και την ίδια στιγμή οι συνθήκες εργασίας όλο και χειροτερεύουν. Βλέπουμε εργατικά ατυχήματα, βλέπουμε λιποθυμίες, βλέπουμε κόσμο να δουλεύει 10 ώρα, 12 ώρα και μισθούς να είναι πιο κάτω δεν πηγαίνει. Μιλάμε για ανάπτυξη. Και επειδή είδα στο πρώτο θέμα που σχολιάσατε σε σχέση με την τιμή του λαδιού, ότι είναι για πρώτη φορά ίσως τόσο ψηλά. Είναι πολύ ψηλά η τιμή, αλλά δεν υπάρχουν αποθέματα. Τα έχει δώσει ο κόσμος. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα. Πώς διασφαλίζεται ανάπτυξη σε ένα τόσο τρομερά κομβικό τομέα για την Κρήτη, όταν σήμερα είναι, αύριο δεν είναι? Ποιος εξασφαλίζει ότι αύριο μεθαύριο αυτή η τιμή δεν θα κατρακυλήσει ξανά και δεν θα είναι εκεί που ήταν τα προηγούμενα χρόνια? Άρα λοιπόν ανάπτυξη, για μας κριτήριο της όποιας ανάπτυξης πρέπει να είναι η ικανοποίηση των διευρυμένων αναγκών του λαού της Κρήτης. Αυτό φυσικά προϋποθέτει, πέρα από αυτά που είπα πριν, δηλαδή για παράδειγμα το εισόδημα των εργαζομένων, των αγροτών, των φτωχολαϊκών στρωμάτων να διασφαλίζεται. Γι' αυτό για παράδειγμα και εμείς στα ξενοδοχεία διεκδικούμε και παλεύουμε να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις που να εφαρμόζονται στο ύψος των αναγκών των εργαζομένων, να είναι με αυξήσεις ουσιαστικές. Γι' αυτό για τους αγρότες διεκδικούμε κατώτατη εγγυημένη τιμή στο εισόδημα κλπ. Κλπ. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Όσον αφορά λοιπόν τις υποδομές και τα έργα, πάλι εδώ πέρα μπαίνει ένα κριτήριο. Μιλάμε για το ΒΟΑΚ. Έτσι. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε ένα ΒΟΑΚ ο οποίος αμφισβητεί κάποιος ότι είναι αναγκαιότητα? Κανένας, απολύτως κανένας. Έχουμε ένα έγκλημα σαν τα Τέμπη κάθε χρόνο στην Κρήτη με το ΒΟΑΚ. Έτσι. Όμως βλέπουμε ότι για άλλη μια φορά οι όροι κάτω από τους οποίους θα γίνει θα διασφαλίζουν την κερδοφορία της όποιας εταιρείας μπλεχτεί επενδύσει, η οποία θα επενδύσει ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι και θα λάβει πίσω ένα δυσανάλογα μεγάλο κομμάτι. Κάτι το οποίο αντίστοιχα έγινε γίνεται, είναι σε εξέλιξη με το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Η Τέρνα πήρε 180 εκατομμύρια από το κράτος. Έβαλε 5 η ίδια, εν μία νυχτή πήρε άλλα 104 και μιλάμε για ένα αεροδρόμιο το οποίο για πάρα πολλά χρόνια θα εκμεταλλεύεται μια ιδιωτική εταιρεία. Και αντίστοιχα ο λαός έχει καλεστεί να το πληρώσει 2 και 3 φορές. Άρα θα έπρεπε να έχουν γίνει κάτω από άλλους όρους. Εμείς λέμε ότι όλα τα απαραίτητα έργα και υποδομές. Γιατί η χρηματοδότηση για παράδειγμα του ΒΟΑΚ ήταν μια εκκρεμότητα για χρόνια που δεν ξέραμε, κανένας μας δεν ήξερε πώς, κάτω από ποιες. Δεν λέω ότι βρέθηκε η καταλληλότερη λύση, αλλά λέω ότι για χρόνια δεν ξέραμε πώς θα χρηματοδοτηθεί ο ΒΟΑΚ. Για να κλείσω με αυτό που ανέφερα και στο προηγούμενο ερώτημά σας, για μας όλες αυτές οι υποδομές δεν πρέπει να μπαίνουν στο ζύκι του κόστους. Έτσι, είτε λέγεται αντισεισμική προστασία, είτε λέγεται αντιπλημμυρική, αντιπυρική, είτε λέγεται βασικές υποδομές όπως είναι δρόμοι, αεροδρόμια κλπ. Πρέπει η χρηματοδότηση, η κατασκευή, η συντήρηση και η λειτουργία να είναι στην ευθύνη του κράτους, έτσι, χωρίς να βαρύνουν για άλλη μια φορά το λαό που τα έχει χιλιοπληρώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επειδή έχουμε ήδη καταχαραστεί τον ραδιοφωνικό χρόνο, θέλω όμως κλείνοντας, μιας και είσαστε εδώ, να πείτε έτσι πολύ σύντομα και προς τους ακροατές που μας ακούνε την δική σας θέση, γιατί λοιπόν στις 21 Μαΐου ο κόσμος να ψηφίσει το κόμμα το οποίο εκπροσωπείτε και εσείς προσωπικά. Θα παρακαλέσω βέβαια πολύ σύντομες να είναι οι απαντήσεις σας για να είμαστε έτσι μέσα στα χρονικά πλαίσια. Ξεκινώ από εσάς, κύριε Θοδωρή Δουλουμπέκη, υποψήφιος βουλευτής λοιπόν στο Ρέθυμνο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να καλέσω τον κόσμο, ιδιαίτερο στη νέα γενιά που ενδέχεται να μας ακούει, να πάει να ψηφίσει. Είναι σπουδαίο πράγμα η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία, να πάρουμε εμείς το μέλλον αυτού του τόπου που ζούμε και στον οποίο θέλουμε να μεγαλώσουμε στα χέρια μας. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ήθελα να συμπυκνώσω σε μία φράση αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε τη δύναμη στους καθημερινούς ανθρώπους του τόπου. Να είναι αυτοί κυρίαρχοι, να είναι ο λαός κυρίαρχος, να είναι αυτός που αποφασίζει για το μέλλον της πατρίδας μας, της Κρήτης, του τόπου μας, της γειτονιάς μας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, αυτό είναι το συνολικό μας σχέδιο. Τώρα εγώ προσωπικά θα καλέσω και τον κόσμο να σκεφτεί καλά, να διαβάσει τα προγράμματα, να διαβάσει ποιος είναι ο καθένας υποψήφιος, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει και επιτέλους να στηριχτεί και να επιλέξει ανθρώπους που μπορούν να κάνουν τη δουλειά, να επιλέξει την ανανέωση, να επιλέξει το δυναμισμό στην πολιτική, να επιλέξει το ρεαλισμό. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, αλλά έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι στο τέλος της μέρας
θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπαρητάκη, ίδιο το ερώτημα φυσικά. Ο κύριος Παύλος Μπαρητάκης, υποψήφιος βουλευτής στο Ηράκλειο με το Πασόκ. Σαν Πασόκ, με κυριάρχο σύνθημα κοινωνία στο προχήνιο, πραγματικά θέλουμε να δώσουμε το ρόλο και τη στήριξη στην κοινωνία. Σε όλο το φάσμα της κοινωνίας, στην οικονομία, στους μικρομεσαίους, στην επιχειρηματικότητα, στους συνταξιούχους, στους μισθωτούς. Με ξεκάθαρη θέση, το ΠΑΣΟΚ ήταν πατριωτικό κίνημα, παραμένει ένα πατριωτικό κίνημα που με προγραμματικές θέσεις σωστές μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών, είτε σε επίπεδο ατομικό, είτε σε επιχειρηματικό, είτε σε οικογενειακό προγραμματισμό. Σαν Παύλος Μπαρητάκης, πάντα με την ευθύτητα που με διακρίνει, μπορώ να κοιτάξω τον κάθε πολίτη στο πρόσωπο. Με γνωρίζει, με ξέρουν οι πολίτες. Έχω την εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Δήμο Βγιάνου και στην περιφέρεια Κρήτης. Μπορώ την άλλη μέρα να εκπροσωπήσω τους πολίτες, εάν εμπιστευτούν με την ψήφα τους. Και βέβαια, να κάνω κι εγώ ένα κάλεσμα να συμμετέχουν. Οι πολίτες πρέπει να είναι ενεργοί πολίτες, να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία με την ψήφα τους, να διαμορφώσουν δυναμικά την επόμενη μέρα πώς θέλουν να έχουν την κυβέρνηση ή πώς θέλουν να είναι οι πολιτικές εξελίξεις μετά τις εκλογές. Σας ευχαριστώ θερμά και εσάς. Και ο κύριος Βαγγέλης Σοφίου, λοιπόν, υποψήφιος στο Ηράκλειο με το ΚΚΕ. Κύριε Σοφίου. Εμείς καλούμε το λαό να σκεφτεί, να αξιοποιήσει την πείρα που είχε τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και να δυναμώσει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ θα είναι η δύναμη αυτή που όσο περισσότερους βουλευτές έχει μέσα στη Βουλή θα τους καταθέσει πίσω στους αγώνες που επιδιώκουμε να αναπτυχθούν για βελτίωση των συνθήκων δουλειάς. Να πιστέψει όμως πρώτα απ' όλα ο λαός στην ίδια του τη δύναμη, γιατί όλοι οι αγώνες που αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα, είτε αυτό ήταν με αφορμή τα Τέμπη, βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη αναπτύσσονται αγώνες για καλύτερες συνθήκες δουλειάς και ζωής. Δείχνουν ότι ο λαός έχει τη δύναμη και πρέπει να την εμπιστευτεί. Δεν υπάρχουν σωτήρες ούτε σε αυτές τις εκλογές και δεν θα υπάρξουν ούτε στις δεύτερες, αν προκύψουν. Άρα, όσο πιο δυνατό κουκουέ, τόσο περισσότερα εμπόδια στην προαποφασισμένη πολιτική που όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις ξέρουν ότι θα βαδίσουν, και ταυτόχρονα, όσο πιο δυνατό κουκουέ, τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στην πολιτική πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ όταν ο λαός το αποφασίσει. Κύριε, σας ευχαριστώ θερμά.